Εγώ για σένα ρίχνω τύχη, δράκους πολεμώ. Καλησπέρα κουτσουνάκια μου όμορφα, καλησπέρα λοκόπεδά μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Λόκα Report. Δευτέρα σήμερα, τσαγκώ, Δευτέρα, καλά και τι ειδήσεις δεν έχω σήμερα, Έχω ειδήσεις, δηλαδή πραγματικά κόλαφο, χαστούκι στο κατεστημένο. Έχω ειδήσεις οι οποίες αυτό το Σαββατοκύριακο συνέβησαν και μας τάραξαν. Φυσικά και θα ξεκινήσω την εκπομπή με αυτή την είδηση όπου συγκλώνησε όλους τους φανς των Boys & Noise. Γι' αυτό έχω βάλει και το τραγουδάκι αυτό. Θα κάνω και ένα αφιέρωμα σε Boys & Noise. Δηλαδή, τι αφιέρωμα, θα κάνω μία αφιερωματάρα σε Boys & Noise. Διότι, όχι, κάτσε γιατί βγήκα και εκτός πλάνου. Το κινητό γιατί το θέλω, εντάξει. Α, δεν είμαι κι εγώ καλά. Λοιπόν, διότι παιδιά, δεν γίνεται, όσοι αγαπάτε Boys & Noise, δεν γίνεται να μην έχετε ενημερωθεί για αυτό, για αυτά τα κακά μαντάτα, για αυτό το συμβάν όπου μας καθήλωσε όλους και πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το περίμενα. Εν πάση περιπτώσει, θα πω σήμερα, θα πω ωραίες ειδησούλες, ήρθανε, γίνανε και τα Oscars, το πήρε αυτός ο τιμημένος ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, το περιμέναμε πώς και πώς. Όχι ότι ξαφνιαστήκαμε, αλλά εντάξει, θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε μέσα, βέβαια πάντα από το site του MAD TV. Θα διαβάσω μηνυματάκια. Θα διαβάσω μηνυματάκια γιατί δεν διάβασα πολλά τις προάλλες. Την Παρασκευή, πώς σας φάνηκε το κατσαρίνι, το κατσαρινάκι, σας άρεσε? Εγώ έλαβα συνέχεια, λάμβανα συνέχεια μηνύματα στο Facebook, αλλά και στο Twitter για το κατσαρινάκι. Φιλάκια να του δώσω. Φιλάκια, το ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην παρέα μας. Σήμερα θα διαβάσω λοιπόν, όπως σας είπα, μηνυματάκια. Επίσης, θα σας πω ότι το X Factor ξεκινάει ενωμένο δυνατό. Κοιτάζω από εκεί! Α, εδώ πρέπει να κοιτάζω τόση ώρα. Καλή και δεν μου το λέτε, δεν μου το λέτε τόση ώρα. Λοιπόν, το ουράκι μου σήμερα είναι λίγο άρρωστο. Παιδιά, θυμάστε που ήμουν εγώ άρρωστη όλες αυτές τις μέρες που είχα κολλήσει όλο τον κόσμο εδώ? Πάει. Κόλλησα και το ουρί. Το ουράκι μου δυστυχώς είναι εδώ πέρα, αλλά δεν φοράει μικρόφωνο σήμερα γιατί το πονάνε τα λεμάκια του. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό που με έβρισε τώρα. Αυτό είναι, αγανάκτησε και με έβρισε. Αλλά σήμερα δεν θα ακούσετε τη γάργαρη φωνούλα του. Το ξέρω ότι σας λείπει και εμένα ναι, μου λείπει, αλλά τι να κάνω. Αφού είναι με το ένα πόδι στον τάφο, τι να του πω. Του έδωσα ρεπό σήμερα, του λέω μην βάλεις μικρόφωνο. Άστο! Άστο να πάει, άστο. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, να σας πω ότι οι συμμετοχές, όπως σας είπα πριν για το X Factor, έχουν ανοίξει. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αν πιστεύεις εσύ ότι το έχεις, αν πιστεύεις εσύ ότι είσαι ο επόμενος Σάκης Ρουβάς, η επόμενη Ελένη Παπαριζού, ο επόμενος Στάου, εν πάση περιπτώσει, μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και να μας χαρίσεις συγκλονιστικές πάντα ερμηνείες με την φωνή σου, αν είσαι αποφασισμένος. Αρκεί να δηλώσεις συμμετοχή στο www.sky.gr / X Factor ή να πάρεις τηλέφωνο στο 210-48-00-200 ή 201. Και που ξέρεις, από εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί να είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα μας συγκλονίσει και θα μας καταπλήξει με τις ερμηνείες του. Λοιπόν, λοκοπαιδά μου, όπως σας υποσχέθηκα, σήμερα θα πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τους Boys & Noise. Θα διαβάσουμε όλο το παρασκήνιο της διάλυσης αυτών του μεγάλου συγκροτήματος, του μεγαλύτερου συγκροτήματος, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο αποφάσισαν να διαλύσουν το αγαπημένο μας αυτό boy band. Χτες δώσανε και μία συνέντευξη στο Αποκλειστικά, στο κανάλι Ε. Εξήγησαν μερικούς για τους λόγους από τους οποίους τους ανάγκασαν να διαλυθούν προσωρινά. Προσωρινά, διότι χτες ήταν και μεγάλη συναυλία εδώ μεταξύ των Boys & Noise. Δώσε λίγο ένταση. Αφιερωμένο σε όλες τις Noisers, σε όλες εσάς που μπορεί να πονάτε τώρα, που μπορεί να το έχετε πάρει λίγο βαρέως, αλλά να σας πω κάτι παιδιά, αφού δεν μας απέκλεισαν το γεγονός ότι θα γίνει ξανά η επανένωση αυτού του μεγάλου boy band, οπότε δεν έχουμε λόγο να στεναχωριόμαστε, μόνο λόγο να χαιρόμαστε. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου όμορφα, τι θα κάνω τώρα? Θα μπω στο site του MAD TV, όπως είναι δυνατόν,
εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε αυτή τη συγκλονιστική είδηση, αλλά και ειδήσεις πίσω από αυτήν. Μπαίνω λοιπόν, αν μπορούμε να συνδεθούμε και πάνω τα ουριά του κοντρόλ, να σας δείξω τι γράφουμε. Εδώ είμαστε. Ήρθε λοιπόν το προσωρινό τέλος των Boys & Noise. Ο Άρης, ο Τζίμι και ο Βαγγέλης αποτελούν το πιο hot boy band της Ελλάδος και αυτό το ξέρετε όλοι. Βλέπετε εδώ τον Τζίμι, τον Βαγγέλη μας και τον Άρη μας. Όμως, ήρθε η ώρα, λέει, να πάρουν διαφορετικούς δρόμους προσωρινά, γιατί θα τα είπαμε και στη συναυλία τους, αλλά θα τα πούμε και στα Mad Video Music Awards, όπως οι ίδιοι ανακοίνωσαν. δεν έπαψαν να είναι και να εξακολουθούν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις μέσα στην καρδιά μας. Αλλά τώρα τι γίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε εμείς εδώ πέρα στο MAD TV, ο λόγος που ανάγκασε το αγαπημένο μας και το δημοφιλέστατο αυτό boy band να διαλυθεί είναι κάποιες υποχρεώσεις που έχει ο Άρης και που θα συμμετάσχει σε μια θεατρική παράσταση φέτος και έτσι δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στο πλευρό των υπόλοιπων δύο μελών του συγκροτήματος, οπότε αυτό οδήγησε στην προσωρινή διάλυση του συγκροτήματος. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι στενάχωρο, αλλά νομίζω ότι το παρήγορο είναι ότι τα Mad Video Music Awards ενώνουν όλο τον κόσμο και όχι μόνο, ενώνουν και τα συγκροτήματα. Και εγώ το έρχομαι και αναρωτιέμαι και λέω εδώ, κάθομαι και συλλογίζομαι. Ρε παιδιά, μήπως τα Mad Video Music Awards ενώσουν και άλλα θρυλικά συγκροτήματα. Μήπως να περάσουν μια βόλτα από εδώ και οι Take That που τους ακούγαμε στα νιάτα μας. Μήπως να περάσουν από εδώ και οι Guns N' Roses που κάτι άκουσα ότι θα γίνει πάλι η επανένωσή τους. Ή μήπως να περάσουν από εδώ και οι One Direction. Κατάλαβα. Το ξεχύλωσα λίγο, εντάξει, οκ. Okay. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα, να πάρω λίγο τα χάπια μου και να επανέλθω γιατί σας έχω μετά ειδησά, Oscar, όλο το παρασκήνιο, τι έγινε και τι δεν έγινε χθες και σας έχω και μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Εγώ προχτές έκανα μια πολύ ωραία φάρσα, ντύθηκα οσκαρικιά, ντυμένη, βαμμένη, παιδιά υπέρλαμπρη και πήγα και έκανα μια φάρσα για τα Oscar σε ανυποψία στους περαστικούς. Αν έχω το βιντεάκι θα σας το δείξω αύριο να γελάσουμε όλοι μαζί παρέα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επανερχόμεθα. Ναι, μισό λεπτό, να σηκωθώ υπέρλαμπρη, ένα λεπτάκι. Τι μουσική είναι αυτή που σας έβαλα, τι μουσική χαϊσμένη είναι αυτή. Ήρθε η ώρα μήπως να μιλήσουμε. Γιατί να κάτσω κάτω. Αναστήθηκε το ουρί και αρχίζει και μιλάει και μου κάνει τα δικά του. Αναστήθηκε σουράκι. Ναι, ας μην το σχολιάσω αυτό καλύτερα. Να σου πω, ουρί μου, μιας και που σηκώθηκες από το νεκροκρέβατο, τα είδες εσύ τα Όσκαρ χτες ή ήσουνα. Ήσουνα, Τέλος, αυτό ήτανε. Κλάταρες, εντάξει. Λοιπόν, αγάπες μου όμορφες, κουτσουνάκια μου όμορφα, πού κοιτάζω, σε αυτή έχω μπερδευτεί, σε εκείνη. Λοιπόν, να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα σας αρέσει πάρα πολύ, είμαι σίγουρη. Το ξέρατε εσείς ότι η Bud Made for Music, τι εννοώ, η μπύρα Bud που παράγεται με τους δικούς της όρους, για αυτούς που ζουν με τους δικούς τους όρους και μόνο, μία από τις καλύτερες μπύρες, θα κάνει ένα αποκλειστικό DJ set by Playmen σε ένα κορυφαίο location, οπότε όλες και όλοι οι φίλοι των Playmen αλλά και της Bud μπορείτε να πάτε να απολαύσετε αυτό το μοναδικό party που θα γίνει. Συντονίσου στο noisearena.gr αλλά και στη Bud Facebook page, γιατί αυτή η Bud είναι πραγματικά για σένα, θα γίνει πραγματικά ένας χαμός, ένα πάρτι που δεν θα έχει προηγούμενο. Μπείτε τώρα λοιπόν στη σελίδα της Bud στο Facebook και βρείτε εκεί το ειδικά διαμορφωμένο tab, δηλώστε συμμετοχή και η μπύρα που δεν την πίνεις, την απολαμβάνεις, ετοίμασε ένα πάρα πολύ ωραίο exclusive project, δηλαδή θα γίνει το θέμα των ημερών μετά από λίγες ημέρες, να μου το θυμάστε. Το Bud Made for Music είναι εδώ για σας.
arena.gr αλλά και στην Bad Facebook page, όπως σας είπα. Συντονιστείτε όλοι για να μάθετε περισσότερα για αυτό το μεγάλο, μεγάλο event. Και αφού λοιπόν πληροφορηθήκαμε για τους Boys & Noise και ήταν η είδηση κόλαφος, η είδηση της ημέρας θα έλεγα, η είδηση της εβδομάδας, και δεν γινόταν να μην ασχοληθούμε, γιατί ξέρουμε πόσο τους αγαπάτε εσείς τους Boys & Noise. Να ξέρετε ότι όσες περισσότερες πληροφορίες θα έχω, τόσο θα επανέρχομαι εγώ και θα σας μεταφέρω τα νέα για τους Boys & Noise. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έβαλε και την οσκαδικιά τη μουσική, κάτσε λίγο να χαϊστώ. Περίμενε. Έτσι. Είμαι για Oscar. Είμαι αρκετά χαϊσμένη, ούτως ώστε να πάω κι εγώ στο Hollywood να πάρω το χρυσό αγαλματίδιο. Είμαι! Δεν είμαι! Ρίξε ένα ψεύτικο χειροκρότημα, βρε. Ρίξε από πάνω ένα ψεύτικο. Μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα ακούω, ε. Τέλος πάντων, αυτοί που άξιζε να το πάρουν, το πήρανε, έχω να σας πω εγώ. Όλοι περιμέναμε με έκπληξη να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει επιτέλους το χρυσό αγαλματίδιο του πρώτου ανδρικού ρόλου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, παρόλο που ο Λεωνάρντο Ντικάπριο είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός, ναι, ναι, είναι ο αγαπημένος μου, το λέω και το τονίζω αυτό το πράγμα, περίμενα να σηκώσει το χρυσό αγαλματίδιο, το σήκωσε, το πήρε και το σήκωσε για τα καλά. Θέλω να συνδεθούν λίγο τα ουριά από πάνω μέσα στο site μας, στο www.mat.gr, για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Το σήκωσε λοιπόν ο Λέο Ντί στο Ινιαρίτου, το βραβείο λέει Ινιαρίτου, τι είναι αυτό, στο Ινιαρίτου λέει το βραβείο σκηνοθεσίας για το The Revenant, το κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Μπρι Λάρσον του πρώτου γυναικείου ρόλου και γενικά θα μπούμε να διαβάσουμε όλα τα βραβεία. Η Μπρι Λάρσον είναι αυτή, ποια, σιγά μην είναι και στα Ματσουπίτου. Εσύ γιατί πετάγεσαι, κάτσε εκεί πέρα που είσαι μες στην αρρώστιά σου, τον ακούσατε. Ακούστηκε αυτό που είπε το ουράκι, το οποίο είναι και βραχνιασμένο. Αχ, 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 και δεν μπορώ να σε δείρω σήμερα να ξεθυμάνω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, χωρίς μεγάλες ανατροπές και με αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντικάπριο, κύλησε η 88η τελετή των βραβείων Όσκαρ. Ο Ντικάπριο, έπειτα από μια περιπετειώδη πορεία 25 ετών στο χώρο. 25 έτη στο χώρο. Τόσα πολλά. Καλά. Εμείς δεν τον είχαμε δει στο Τιτανικό. Δεν τον είχαμε πρωτοδεί εκεί. Βέβαια να μου πεις την αλήθεια, έπαιζε και σαν παιδάκι. Αλλά στο Τιτανικό δεν τον είχαμε κάνει γνωστό. Ποτέ έγινε ο Τιτανικός, ρε παιδιά. Θυμάστε. Πότε. Δεν θυμάστε, δεν ξέρετε. Θα ψάξω και θα σας πω. Λοιπόν, 25 έτη, μήπως το κάνουμε λάθος. Μήπως το διορθώσουμε, εν πάση περιπτώσει. Πολλές φορές έφτανε στην πηγή, αλλά δεν έπινε νερό. Τελικά πήρε το πρώτο του Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο The Revenant. Όταν λέει ανακοινώθηκε το όνομά του από την Julia Moore στο Dolby Theatre, έγινε χαμός. Σχεδόν όλοι σηκώθηκαν πάνω, τον καταχειροκρότησαν. Εκείνος ήταν εμφανώς συγκινημένος, έδωσε μια ομιλία όχι μόνο για να ευχαριστήσει τους συναδέλφους του, αλλά για να αφυπνήσει, λέει, για το μέλλον του πλανήτη. Μπράβο, είδες, αυτός είναι άντρας. Ήθελε να αφυπνήσει και για το μέλλον του πλανήτη. Δεν στάθηκε μόνο στο γεγονός ότι πήρε το χρυσό αγαλματίδιο. Και τώρα που λέω χρυσό αγαλματίδιο, αυτό να είναι όντως χρυσό. Να είναι όντως χρυσό-χρυσό ή να είναι κανένα επιχρυσωμένο ασήμι, καμία μούφα. Εν πάση περιπτώσει, θα το ψάξω και θα σας το πω. Μην παίρνετε τον πλανήτη για δεδομένο. Εγώ δεν παίρνω το αποψινό για δεδομένο, είπε κλείνοντας, δείχνοντας ότι τα επόμενα χρόνια έχουμε να περιμένουμε πολλά από αυτόν τον ηθοποιό. Συνολικά είναι το 4ο Όσκαρ. Κατά την συνέχεια της βραδιάς θα σας πω, όπου κέρδισε ο Μεξικανός σκηνοθέτης στην καριέρα του. Μιλάω φυσικά για αυτόν ο οποίος σκηνοθέτησε το Revenant. Στην ομιλία του αποθέωσε τον πρωταγωνιστή του, τον Λεονάρντο Ντικάπριο, όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για την ψυχή του. Δείξε σε παρακαλώ μία να δούμε το σκηνοθέτη του Revenant. Είναι αυτός εδώ, ο μελαχρινός ο Κυριούλης. Ήταν η έκπληξη της χρονιάς, έγινε χαμός με την ταινία. Εκεί που όλοι περίμεναν ότι το The Revenant μετά τη βράβευση του Ιανουαρίτου και του Ντικάπριο τελικά το Όσκαρ θα πήγαινε στο Spotlight. Η ταινία που ακολούθησε μετά
Ήταν πραγματικά αποκάλυψη. Έλα, κάτι έγινε. Μου έπεσε το ίντερνετ. Ήταν πραγματικά αποκάλυψη. Συνεχίζω να δούμε και τα Oscar τις επόμενες υποψηφιότητες. Όπως σας είπα, η Brie Larson ήταν αυτή που κέρδισε το βραβείο για το δεύτερο γυναικείο ρόλο. Ήταν αυτή που έπαιξε στην ταινία «Το κορίτσι» από την Δανία και πραγματικά συγκλονιστική ταινία, παιδιά. Την είδα, να πάτε να τη δείτε, είναι λίγο βαριά, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Βγήκε και αυτή, ευχαρίστησε εκεί πέρα τη μάνα της, τον πατέρα της και όλους που την ψήφισαν για αυτό το Όσκαρ. 27 χρονών είναι, Σουηδή ηθοποιός και σύντροφος του Μάικλ Φασμπέρντερ. Στην ευχητήρια ομιλία της η Βίκαντερ ήταν πάρα πολύ συγκινημένο, ενώ ευχαρίστησε και τον συμπροταγωνιστή της, τον Έντι Ρέιντμαν, ο οποίος είναι, παιδιά, το μέλλον, θα πω, συγκλονιστικός ηθοποιός. Είναι αυτό το παιδάκι το οποίο, και λέω παιδάκι διότι είναι πάρα πολύ νεαρός, διότι είναι αυτός που κέρδισε το πέρσι το Όσκαρ του πρώτου αντρικού ρόλου που έκανε τη θεωρία των πάντων και φέτος έκανε την πρώτη τρανσέξουαλ που υπήρχε ποτέ στην ιστορία. Ήταν γραμμένο, είναι βιβλίο αυτό, παιδιά, είναι ιστορικό γεγονός. Το Mad Max κέρδισε 6 τεχνικά βραβεία, το Spotlight και το μεγάλο σορτάρισμα πήραν τα βραβεία σεναρίου, αλλά και η Αλίσια Βίκαντερ κέρδισε, όπως σας είπα, του δεύτερου γυναικείου ρόλου. Ο Mark Rylance κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η γέφυρα των κατασκόπων» του Steven Spielberg, στο οποίο σαρκώνει ένα Ρώσο πράκτορα. Τέλειο, παιδιά, το είδα κι αυτό. Τώρα το θυμήθηκα ότι το είδα αυτή την ταινία. Τι έγινε? Α, πρέπει να βγω σε break, Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω... Τώρα θα βγω. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι άξιζε το βραβείο αυτός ο συγκεκριμένος ο ηθοποιός. Πάντως έγιναν και διάφορες, έτσι, πώς να το πω, ψιλοπεριπέτειες περί ρατσισμού. Φαίνεται πως έριξαν, λέει, τη σκιά τους στην 88η απονομή των βραβείων Όσκαρ ο παρουσιαστής Chris Rock. Με το που εμφανίστηκε στη σκηνή άρχισε τα αστεία για το γεγονός ότι και φέτος, λέει, δεν υπάρχουν μαύροι υποψήφοι και νομίζω ότι το καυστικό σχόλιο που έκανε ο συγκεκριμένος ήταν αυτό που είπε ότι αν υπήρχαν βραβεία παρουσιαστών, όπως καταλαβαίνετε, εγώ θα έπαιρνα όχι το χρυσό αγαλματίδιο, αλλά κάτι άλλο. Την πόρτα της εξόδου θα έπαιρνα για να φύγω. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Θα έρθω εδώ πέρα με είδηση αθλητική, διότι μια φορά κερδίσαμε κι εμείς, δεν γίνεται να μην την πω, διότι στο τέλος θα φυλάξω μηνυματάκια και θα φυλάξω και ποιηματάδα. Πάμε σε break και ερχόμαστε. Πάρα πολύ το ουράκι του μικροφόνου μου, το οποίο μας έβαλε τον ύμνο μας. Δώσ' το λίγο να παίζει. Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Καταρχήν πείτε μου, συγγνώμη τώρα, έτσι, συγγνώμη, θέλω να είμαι αντικειμενική. Παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Κόφτο! Κόφτο. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. Όχι που να το πενευτούμε, αλλά τέτοιον ύμνο δεν έχει κανένας. Κανένας δεν έχει τέτοιο ύμνο. Λοιπόν, ζήτησα να μου βάλει το ουράκι μου αυτόν τον ύμνο, γιατί μια φορά που κερδίσαμε κι εμείς, να μην το ευχαριστηθώ. Δηλαδή, όχι μια φορά, και την προηγούμενη φορά τώρα που θυμήθηκα, το κερδίσαμε και τον Ολυμπιακό, και τώρα κερδίσαμε και τον Παναθηναϊκό. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό!
με 1-0. Γινότερα να μην το σχολιάσω εγώ αυτό το πράγμα σε αυτή την εκπομπή. Αφήστε με και εμένα λίγο να το χαρώ. Λοιπόν, θα μπω μέσα στο αθλητικό site gazeta.gr. Αυτό που σου λέω εγώ. gazeta.gr και θα σας πω τι έγινε χτες. Αλλά πριν πάω να σας πω αυτή τη συγκλονιστική είδηση, την είδηση κόλαφο, διότι σήμερα, εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ αγαπώ όλες τις ομάδες. Αγαπώ και Ολυμπιακό, αγαπώ και Παναθηναϊκό. Αγαπώ και ΠΑΟΚ, αγαπώ και Άρη. Αλλά πιο πολύ απ' όλα μέσα στην καρδιά μου. Θα σου έλεγα τώρα. Μέσα στην καρδιά μου έχω την ΑΕΚ. Τι να κάνω. Αφού από μικρός στο γήπεδο πήγαινα για την ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει. Πριν την εγχείρηση, ναι. Λοιπόν, πριν πάω να σας πω την είδηση, να σας πω πως Bud Made for Music, η μπύρα που παράγεται μόνο για μας, η μπύρα που ανατρέπει τα δεδομένα, η μπύρα που παράγεται με τους δικούς της όρους, για αυτούς που ζουν με τους δικούς τους όρους, το ίδιο είπα, η μπύρα που παράγεται με τους δικούς της όρους, για αυτούς που ζουν με τους δικούς τους όρους. Τώρα το είπα σωστά. Αποκλειστικά σε ένα DJ set, παρέα με τους Playmen, παιδιά, θα γίνει πραγματικά χαμός, θα γίνει το πάρτι όλων των εποχών, θα γίνει η συζήτηση όλων των ημερών. Εν πάση περιπτώσει, συντονίσου στο noisearena.gr αλλά και στην Bud Facebook page. Αυτή η Bud είναι πραγματικά για σένα. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο DJ set, exclusive θα έλεγα DJ set, όπου θα το απολαύσετε αρκεί να μπείτε στη σελίδα, όπως σας είπα, της Bud στο Facebook και να βρείτε το ειδικό tab συμμετοχής, να δηλώσετε εκεί τα στοιχεία σας και πραγματικά θα είστε, πιστεύω, έτοιμοι να ζήσετε το απόλυτο Bud Made for Music Party. Λοιπόν, πάω λίγο τώρα να πω για την είδηση αυτή την αθλητική, η οποία, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω. Εγώ τον αγώνα, να σας πω την αλήθεια, βάλουμε και το κατάλληλο χαλί από κάτω, εγώ τον αγώνα, να σας πω την αλήθεια, δεν τον είδα, γιατί ήμουνα χτες στην Αίγινα, χτες δεν παίξαμε, ναι, χτες Κυριακή, ήμουνα χτες στην Αίγινα και δούλευα. Και μπαίνω μέσα στο σπίτι και έτσι όπως μπαίνω μέσα στο σπίτι, τσούκου τσούκου, τσούκου τσούκου τσούκου, βλέπω, παιδιά, τον πατέρα μου, έχει ανοίξει κάτι μπουκάλια με κρασιά, έχουν κοκκινήσει τα μάγουλά του, έχει βάλει καζατζίδι στη διαπασόν, έχει γίνει γενικά ένας χαμός, έχει ανοίξει τα παράθυρα που ήταν και βράδυ και που διάσαμε όλοι, οι κουρτίνες ανέμιζαν, είχε βάλει, όπως σας είπα, στη διαπασόν καζατζίδι και καθότανε και κερνούσε τους φίλους του στο σπίτι. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε, λέω, μου βρήκατε γαμπρό, θα με παντρέψετε. Όχι, μου λέει, πού τέτοια τύχη, δεν σε παίρνει κανένα σε σένα. Λέω, αντάξει, λέω, το περίμενα. Μου κάνει, κάτσε κάτω, μου λέει, να σου πω τα νέα. Κάθομαι κι εγώ κάτω, λέω, τι έγινε ρε πατέρα, σιγά σιγά, λέω. Κερδίσαμε κανένα τζόκερ, παίξαμε, λέω, τίποτα. Πέθανε κανένας, κερδίσαμε καμιά κληρονομιά. Όχι, μου λέει, κάτι καλύτερο. Λέω, τι καλύτερο, λέω, κάτσε. Πήρα, λέω, εκπομπή κι άλλη. Μου λέει, όχι, 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 κάτι καλύτερο. Λέω, τι καλύτερο. Από αυτό. Μου κάνει, καλέ, κερδίσαμε, μου λέει, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Μη μου το λες, λέω, αυτό έτσι, λέω, και είμαι και σε ηλικία εμφράγματος. Βεβαίως, μου λέει, 1-0. Μπαίνω να δω, παιδιά, και ακούστε τα τεκτενόμενα, τα χτεσινά. Λοιπόν, ο άνθρωπος του ντέρμπι ξαναχτύπησε. Μιλάμε για τον Βάργκας. Καινούριος είναι αυτός. Εγώ πρώτη φορά τον ακούω, εν τω μεταξύ. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ από το δώρο του Βλαχοδήμου. Χάρισε στην ΑΕΚ, λέει, την νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Και παράλληλα κλείδωσε την πρωτιά στα play-off. Τώρα τι είναι τα play-off, εγώ δεν παίρνω και όρκο. Μάλλον είναι αυτά που... Τα play-off τι είναι ρε παιδιά. Αυτοί οι αγώνες που... Play-off. Άστο έτσι. Κόκκινη, λέει, ο Μέστο για τους πράσινους. Ποιος είναι ο Μέστο? Δεν ξέρω. Μάλλον είναι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήρε κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι και δεν το πήρε βαρέως. Πήρε βαρέως την ήττα. Και, εν πάση περιπτώσει, λέει, πάρα πολύ ωραία τα πράγματα, λέει, για τους, τους κιτρινόμαυρους. Να μην με αφήσεις λίγο να το χαρώ. Να μην με αφήσετε λίγο να βγω σε break πάνω που πήρα τη χαρά και είπα την ευχάριστη είδηση, να με δει και ο πατέρας που να χαρεί, να ανοίξει άλλο ένα μπουκάλι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, αυτή η νίκη
είναι αφιερωμένη στο Σταν, στο μεγαλύτερο εκτζή του συνδέσμου. Λοιπόν, Σταν, για σένα αφιερωμένη αυτή είναι και η αγάπη μου. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω εδώ πέρα με ποιηματάδες. Επιστρέφω με μηνύματα από τα παιδάκια μου που δεν έχω διαβάσει και να έρθω να σας πω και τα bye-byes μου. Κάτσε εσύ, Ουρία, εκεί πάνω. Εσύ, εκεί σαν την Ιουλιέτα, κάτσε να με βλέπεις από το παράθυρο. Έχει πάει το Ουρί. Θα σου πετάξω εγώ λάσο. Έχει πάει το Ουρί και κάθεται πάνω σε ένα παράθυρο από εκεί πέρα. Λοιπόν, δώσουμε ένα break και έρχομαι. Άστο καλύτερα, έχουμε χορέψω, ε. Εκτός χορού, εκτός των πάντων. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, λοκοπαιδάκια μου, εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο για σήμερα, τουλάχιστον όν αυτής της εκπομπής. Όπως σας υποσχέθηκα, θα διαβάσω μηνυματάκια που μου έχετε στείλει από τις προηγούμενες ημέρες, να δω τι κάνετε. Θα διαβάσω και ένα ποίημα όπου μου το έστειλαν εδώ πέρα τα παιδιά μου και τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και νομίζω ότι είμαι έτοιμη να απαγγείλω. Θέλετε να σας πω πρώτα μηνυματάκια, μετά να πέσει η μουσική για να απαγγείλω, ή θέλετε να απαγγείλω πρώτα? Τι θέτε, μηνυματάκια? Μηνύματα, ωραία. Λοιπόν, ετοίμασε εσύ τη φλογέρα από κάτω. Λοιπόν, για να δω τι μου στείλατε σήμερα. Φιλάκια θέλω να δώσω στον Νίκ, που ποτέ δεν μας ξεχνάει, στον Περικλή, στην ωραία την Γκάλ, στην Εφέλη μας, αλλά και στον Κώστα, τον Πιφάνη και σε όλους εσάς που μας θυμάτε με τα μηνυματάκια σας, κουτσουνάκια μου. Λοιπόν, πάω να διαβάσω Περικλής τι λέει. Γυναίκα που είναι όμορφη είναι σωστό καμάρι. Μα αν έχει και καλή καρδιά, είναι διπλή χάρη. Ρίξε ένα χειροκρότημα. Ένα ψεύτικο, κάτι, τίποτα. Μας τέλειωσε, ας ρίξω εγώ. Γεια σου ρε Περικλή, αυτός είσαι. Ναι, για σένα ήταν αυτό το ποίημα, Περικλή μου. Το χειροκρότημα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ποίημα. Η ωραία η Κάλ μας λέει, μου λείψε το αγόρι μου. Α, ο Φρανιτάκης. Και εμένα μου έχει λείψει πάρα πολύ ρε εσύ. Και εμένα μου έχει λείψει, αλλά τι να κάνω που δεν τον βλέπω, που πήγε εκεί στα ξένα, πήγε στην πατριδούλα του, να μου πεις, πήγε στη μανουλίτσα του και στον πατερούλι του και πολύ καλά έκανε, διότι εκεί πέρα έχει δουλίτσα, δεν έχει να αγχώνεται για το αύριο, όχι τόσο τουλάχιστον όσο εμείς. Να του στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Φρανιτάκι μας. Ο Νίκ, αισθάνομαι λέει κάπως κομμένο σήμερα, κρύωμα. Όχι, έδωσα μάθημα, περαστικά μας. Δώσε και σε αυτό ένα χειροκρότημα, το αξίζει το χειροκρότημα ο Νίκος. Ήτανε αστείο. Αισθάνομαι κάπως κομμένος λέει σήμερα, κρύωμα, όχι έδωσα μάθημα. Αισθάνομαι κομμένος έπρεπε να πει. Εντάξει, μπορεί, ωραίο, μ' αρέσουν όλα τα ανέκδοτά σας. Επειδή είναι με την αγάπη σας, γι' αυτό σε ευχαριστώ Νίκ, να μου στείλεις καινούριο ποιηματάκι, εδώ για το Λέο Καρύπορτ, σαν αυτό που είχες φτιάξει τις προάλλες και μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, η Λέο Καρύπορτ Poetry Number 15, η Νεφέλη, η ποιήτρια του Λέο Καρύπορτ, μας έχει ετοιμάσει ποιηματάρα. Όσο κι αν ζούμε χωριστά, δεν σε έχω αφήσει μόνη. Με τη δική σου ανάμνηση, βραδιάζει, ξημερώνει. Αυτό ήτανε. Σας άρεσε το σου... Βρε, δεν τράπηκες λίγο. Ποιος είναι από εκεί πίσω, το ουρί? Δεν τρέπεσαι λίγο να με κάνεις να τρομάζω? Φύγε από εδώ, ουράκι. Είσαι καλύτερα. Χάλια είναι, παιδιά, το ουρί. Τριγυρνάει εδώ πέρα έτσι, σαν σε ορθή γωνία πάει. Δεν τρέπεσαι, βρε, έχει χάρη που είσαι άρρωστο και δεν μπορώ σήμερα να σε δείρω. Σ' άρεσε το ποιηματάκι? Σ' άρεσε, Σ' άρεσε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ποιήτρια του Λέο Καρύπορτ Νεφέλη. Ελπίζω, παιδιά, να μην φάνηκε ότι τρόμαξα. Λοιπόν, μου έχει στείλει και ο Αντώνης ένα ποίημα το οποίο δεν το έχω διαβάσει. Θα πάω να το διαβάσω ευθύς αμέσως. Η σαρκική επιθυμία δεν σχετίζεται με την ψυχική. Σαρκική είναι η επιθυμία μου για σένα. Σε θέλω, σε ποθώ, θέλω να σε γευτώ. Αχ, πότε θα έρθει το Πάσχα
αρνάκι μου ψητό. Ωραίο. Εντάξει. Έχει ένα νόημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, για το μήνυμα που μου έστειλες και συμπληρώνει από κάτω. Πάντα ήξερα ότι όποτε ήθελα άναβες. Σ' έπαιζε στα χείλη μου και με ενέπνεες με έναν τρόπο μοναδικό. Πάντα όμως τέλειωνες πολύ γρήγορα. Γιατί, καταραμένο μου ποτηράκι με πορτοκαλάδα. Αυτό έστειλε ο Αντώνης. Δεν τα λέω εγώ. Ο καθένας έχει διαφορετική έμπνευση κάθε μέρα. Εγώ αυτή την έμπνευση είχα σήμερα, αυτά τα νέα είχα να σας πω. Θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε, πρώτα εμείς και μετά όλοι οι άλλοι, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να μου προσέχετε κουτσουνάκια μου, βάλτε μου ζακετούλες και να μου προσέχετε να μου πίνετε πορτοκαλαδίτσες και να τρώτε καλά, διότι όλοι είμαι θα κρυωμένοι αυτή την περίοδο. Βγαίνετε έξω τώρα, φοράτε εκεί πέρα τα μήνια σας και τα βουστανάκια σας και τα σορτσάκια σας και δεν μου προσέχετε και την αρπάζετε έτσι εύκολα την ίωση. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 2 η ώρα. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Να προσέχετε.